Κοντά μα ο Γιώργο Ευγενίδη με αποκαλυπτικό ρεπορτάζ Γιώργο για τι επερχόμενε διευκολύνσει στου πλήρω εμβολιασμένου. Καλό μεσημέρι, Μάρκο, κυρίε και κύριοι. Νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου αυτέ οι κυβερνητικέ ανακοινώσει για το πλαίσιο των διευκολύνσεων που θα παρασχεθούν σε όσου έχουν εμβολιαστεί ή έχουν νοσήσει. Και μάλιστα η έναρξη τη εφαρμογή του όπω πληροφορούμαστε θα είναι εντό των πρώτων ημερών του Ιουλίου. Συνεπώ τι επόμενε μέρε θα το δούμε αυτό να εξελίσσεται. Ε, όπω θα δούμε και στι κάρτε που έχουμε ετοιμάσει Μάρκο. Πρακτικά αυτό το οποίο είναι η κεντρική ιδέα και το περιέγραψε ο Άκη Κέρτσο μιλώντα στο ραδιόφωνο του Σκάι, είναι η πρόσβαση χωρί περιορισμού σε δραστηριότητε υψηλή συνάθρηση, οι οποίε άπτονται κυρίω στι διασκέδε, δηλαδή για θέατρα, συναυλία και γήπεδα. Να το εξηγήσω λίγο περισσότερο πριν πάμε στο επόμενο σημείο. Εδώ θα τίθεται ένα δίλημα επί τη ουσία στου ιδιοκτήτε αυτών των χώρων, στου θεατρικού επιχειρηματίε ή στου ιδιοκτήτε χώρων συναυλιών. Εάν θέλουν να λειτουργήσουν με τη μεγαλύτερη δυνατή πληρότητα τότε, θα πρέπει ε, να απευθύνονται κατά Τεκμήρωσε εμβολιασμένου πολίτε ή πολίτε που έχουν νοσήσει. Επιπρόσθετα, θα υπάρχει η δυνατότητα για ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών και σε κλειστού χώρου. Για παράδειγμα, στου χώρου του κλειστού των εστιατορίων ή, όπω ακούσαμε και από τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό Ανάπτυξη, σε κέντρα διασκέδαση. Πάλι και εδώ θα υπάρχει αυτό το διτό μοντέλο στο ζήτημα τη επιλογή των επιχειρηματιών σε ποιου θα απευθύνονται και θα είναι μεγαλύτερη δυνατότητα να υποδέχονται. Πελάτες οι οποίοι είναι εμβολιασμένοι ή έχουν νοσήσει πρόσφατα, εν σχέση με το να απευθύνονταν στο γενικό πληθυσμό. Και φαντάζομαι ότι θα γίνονται και οι ανάλογοι έλεγχοι. Αν κάποιο επιχειρηματία επιλέξει να λειτουργεί μόνο με εμβολιασμένου, θα ελέγχεται και γι' αυτό. Έτσι ακριβώ, Μάρκο, και αυτό θα είναι το κλειδί, διότι παρότι θα δοθεί αυτή η δυνατότητα στου πολίτε οι οποίοι έχουν εμβολιαστεί, προκειμένου να ανακτήσουν δικαιώματα τα οποία έχασαν το προηγούμενο διάστημα, θα εξακολουθεί να ισχύει η δυνατότητα λειτουργία όλων αυτών των χώρων που έχουμε περιγράψει, των καταστημάτων τη εστίαση, των θεάτρων, των συναυλιακών χώρων και με το μεικτό μοντέλο, να μπορούν δηλαδή να πάνε και εμβολιασμένοι και μη εμβολιασμένοι πολίτε. Απλά σε αυτή την περίπτωση θα υπάρχουν, θα είναι σε ισχύ τα υγειονομικά πρωτόκολλα που είναι αυτή τη στιγμή σε ισχύ τόσο για του πελάτε ανατραπέζει, όσο και για του ε, ε, θαμώνε που πηγαίνουν στι ε, συναυλίε ή φορούν μάσκε. Συνεπώ, εκεί θα εξακολουθεί να υπάρχει ένα περιορισμό, Μάρκο. Κίνητρα λοιπόν εστιασμένα στην καθημερινότητα και την ψυχαγωγία. Γιώργο Ευγενίδη, ευχαριστώ προ το παρόν.